Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Για άλλη μία Δευτέρα σήμερα κοντά σας φίλες και φίλοι, πάντα μέσα από το διαδικτυακό bbox.gr για τους διαδικτυακούς μας φίλους που μας παρακολουθούν. Και σήμερα φίλες και φίλοι, όπως είχαμε αναρτήσει και κοινοποιήσει και μέσα από τις σελίδες μας στο Facebook και στα social media, σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, ιδιαίτερη προσωπικότητα και φυσιογνωμία από το χώρο της Πάτρας και όχι μόνο, όπως θα μας το πει και ο ίδιος. Και ποιο εκεί ήθελε λίγο. Και ποιο εκεί. Και ποιο εκεί. Και ποιο εκεί, ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και ποιο συνέχεια όλα. Και ποιο εκεί, όλα μαζί. Ωραία. Κοντά μας λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι ο καλλιτέχνης, παύλα τραγουδιστής, ο κύριος Σπύρος Γρίβας. Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, με τον οποίο θα έχουμε μια πολύ όμορφη συνομιλία, φαντάζομαι. Και θα μας τοποθετηθεί σε κάποια ερωτήματα, αλλά και θα εμπεριέχει σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, και πάρα πολύ τραγούδι. Λοιπόν, εγώ να σε καλησπέρισω σήμερα, Σπύρο μου. Πολύ καλησπέρα σας. Mm-hmm. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά. Mm-hmm. Δεν βγαίνω, τα έχω κόψει πολύ. Έβγαινες όμως, να πούμε την αλήθεια. Ναι, έκανα mm-hmm. κάτι δείγματα. Mm-hmm. Παντού και σε μια επιχείρηση να είσαι, αν δώσεις δείγματα της κατάστασή σου, δεν γίνεται. Τα mm-hmm. δείγματα πρέπει να δοθούν. Mm-hmm. Θεωρείς ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να προβάλλει τον εαυτό του σε οτιδήποτε επάγγελμα και ναι, να είναι. Εννοείται, εννοείται. Αυτό εξυπακούεται. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος, τώρα θα μου επιτρέπεις να σου πω κάποια ερωτήματα, γιατί ξέρω δεν θες να εστιάσουμε πολύ στα ερωτήματα. Λοιπόν, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ ιδιαίτερο στυλ, είσαι γνώριμος όσον αφορά στον κόσμο της Πάτρας, δηλαδή κατεβαίνεις στο κέντρο και σε αναγνωρίζουν. Εντάξει, γενικότερα τραγουδάς σε κάποια μαγαζάκια τύπου με φαγητό, εστιατόρια κτλ. Κατά καιρούς. Είσαι μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία όμως. Ναι. Δηλαδή δεν περνάς απαρατήρητος. Κρατάω παρέα και μου κρατάνε παρέα. Ναι, εγώ θέλω κάνουμε να παρέα όμως. Για να πεθάνει μοναξιά. Δεν θέλω να υπάρχει αυτό το πράγμα σε κανέναν άνθρωπο. Μάλιστα. Είσαι όμως, θέλω να μου εστιάσεις το εξής, ότι είσαι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και δεν περνάς απαρατήρητος γενικότερα. Κάνεις μπαμ που λέμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Όταν θέλω, η ιδιαιτερότητά σου. Περνάω και παρατήρητο όταν θέλω. Και το γεγονός ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να σε πλησιάζουν. Εσένα πώς σου φαίνεται? Να με πλησιάζουν πώς, δεν κατάλαβα. Να σε πλησιάζουν επειδή μπορεί να είσαι γνωστή προσωπικότητα. Ναι, είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραίο αυτό. Mm-hmm. Πώς την κυρία Σαμπουτζάκη όταν την αναγνωρίζουν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη που είναι η πατρίδα της. Mm-hmm. Τη χαϊδεύουν στον δρόμο, την αγαπάνε. Γιατί έδωσε κάτι. Εντάξει, η κυρία Σαμπουτζάκη όμως έχει και μια πορεία. Ναι, βέβαια. Τεράστια. Θέλω έτσι. Να πω, όταν είσαι εξίσου αγαπητός mm-hmm. και εκπέμπεις. Έχεις άβρα και χημεία, αυτό το πράγμα είναι σημαντικό και το καταλαβαίνει ο άλλος, γιατί κοντά σου. Mm-hmm. Εσύ είσαι πολύ ζεστή, έχεις mm-hmm. την άβρα. Έρχομαι κοντά σου, κάτι να σε ρωτήσω, κάτι θέλω, κάτι καταλαβαίνω, mm-hmm. κάτι γίνεται εδώ. Αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε εσύ σπράττεις σχόλια, ας πούμε, και δέχεσαι τον κόσμο και σου αρέσει αυτό που... Βέβαια, εννοείται. Γιατί ο καλλιτέχνης είναι πολιτισμός. Θέλω να μου πεις λίγο όταν τραγουδάς. Γιατί νομίζω είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις, το επάγγελμά σου, έτσι. Θέλω να μου πεις λίγο πώς νιώθεις. Τα συναισθήματά σου κάνεις, θέλω λίγο να μου πεις. Όταν τραγουδάς, γενικότερα, αν ταξιδεύεις με τα κομμάτια. Η καλλιτέχνης, είτε είσαι χορευτής, είτε είσαι ηθοποιός, είτε τραγουδιστής, είναι θέμα έκφρασης. Εκφράζει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σ' αρέσει και αν σου βγαίνει. Η Μαρινέλη λέει κάποια φορά, εάν πετύχει το τραγούδι από μένα, την στιγμή που το λέω, έχει πετύχει και στους γύρω. Mm-hmm. Εάν δεν πετύχει από μένα, έχει αποτυχία και από κάτω. Mm-hmm. Αυτά είναι τα πράγματα, ξέρεις, που mm-hmm. ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι στην τσίτα. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή η Δούκισσα, τι είχε πει. Είχε φύγει η γιαγιά της από τη ζωή και έπρεπε να βγει το βράδυ να τραγουδήσει. Είχαν πληρώσει ανθρώποι, δεν γινόταν να μην βγει. Φαντάζομαι τώρα που την αγαπούσε όπως κάθε άνθρωπος αγαπάει τη γιαγιά του. Την αγαπούσε τόσο πολύ, βγήκε και τραγούδισε το βράδυ. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν είναι θέμα ότι πώς το έκανες αυτό. Δεν γίνεται, πρέπει να βγεις. Μάλιστα, ωραία. Τώρα, θέλω να μου πεις λίγο, Σπύρο μου, εσύ, με την ανάμιξη, η ανάμιξή σου με το μουσικό χώρο, με το τραγούδι, από πού προήλθε και από πότε προήλθε? Μου άρεσε εμένα. Mm-hmm. Κοίταγα καλλιτέχνες, κοίταγα το Μεταξόπουλο, πώς χόρεψε. Από ποια ηλικία εννοώ, από πότε, σε τι ηλικία, ας πούμε. Δεν θα σου πω συγκεκριμένο αριθμό, δεν mm-hmm. λέω συγκεκριμένα τίποτα αριθμούς. Δεν τα πάω καλά με τους αριθμούς καταρχήν. Mm-hmm. Πόσο χρόνο είσαι εσύ, πόσο χρόνο είναι ο άλλος. Δεν σε ρωτά πόσο χρόνο είσαι. Είσαι χρόνια στο χώρο αυτό. Θέλω να μου πεις αν είσαι χρόνια στο χώρο αυτό. Έχω κάποιο διάστημα, αλλά
Και τώρα ξεκινάω. Mm-hmm. Και η Μαρινέλα το λέει. Τώρα ξεκινάω. Mm-hmm. Για να δηλαδή το κάθε αυτό, καινούριο βήμα είναι και μια καινούργια αρχή, δηλαδή. Κάθε καινούριο βήμα και κάθε καινούργια συνεργασία είναι και μια καινούργια αρχή. Στους πάντες. Mm-hmm. Σε όλους τους ανθρώπους. Mm-hmm. Το ρεπερτόριό σου λίγο θέλω να μας πεις. Τι συμπεριλαμβάνει και τι κομμάτι αγαπάς, ας πούμε. Συμπεριλαμβάνει τον άμμο της θάλασσας. Mm-hmm. Σου λέει κάτι αυτό. Κοίταξε να δεις, είναι στιγμές, πώς είναι η ψυχολογία μας, αναλόγως θα πω το κατάλληλο τραγούδι. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι σε κάποια στιγμή πάρα πολύ στενοχωρημένος, κάτι έγινε. Θα πω κάτι έτσι που θα... Δεν υπάρχει περίπτωση να μη σε αγγίξει εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Κάτι θα καταλάβεις ότι mm-hmm. κάτι εκπέμπω εκείνη τη στιγμή. Είμαι σε ευχάριστη θέση. Θα καταλάβεις ότι εκείνη τη στιγμή υπάρχει το κέφι. Mm-hmm. Καταλαβαίνονται όλα αυτά. Mm-hmm. Κατάλαβες, παίζει ρόλο η ψυχολογία στο... Ναι, εσένα όμως ερώτησα τι κομμάτια σ' αρέσουν από παλαιότερους καλλιτέχνες να τραγουδάς. Δηλαδή κομμάτια που έχουν γράψει ιστορία και έχουν αφήσει την ιστορία τους. Ή σ' αρέσουν και κάποια κομμάτια και προτιμάς. Γιατί έχουν πολύ νόημα και δεν υπάρχει σύγκριση. Δηλαδή με τα τωρινά. Τα τωρινά, ναι, το καταλαβαίνω. Δηλαδή τους καινούριους καλλιτέχνες τύπου Βέρτη, τύπου. Σου αναφέρω κάποια παράδειγμα. Τα παιδιά, μια χαρά τα πάνε. Γιατί έχουν και πολύ καλές. Βέβαια. Και είναι και καλλιτέχνες. Η ζωή προχωράει, προχωράνε οι εποχές. Mm-hmm. Αλλά και το παλιό το θες. Mm-hmm. Δεν φεύγει το παλιό από τη μόδα. Είναι σαν ένα πολύ ωραίο κοστούμι. Mm-hmm. Αυτή η μάρκα. Είναι vintage, ας πούμε. Είναι vintage, ναι, πανάκριβη που δεν μπορείς να την αγοράσεις κιόλας. Mm-hmm. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εσύ τι πιστεύεις ότι ταιριάζει καλύτερα στη φωνή σου? Όλα τα τραγούδια πιστεύεις ότι ταιριάζει καλύτερα στη φωνή σου? Ή υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο καλλιτέχνη που εσύ μπορείς να υποστηρίξεις καλύτερα? Πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί αναδεικνύεται η. Αναδεικνύονται οι φωνητικές ικανότητες. Mm-hmm. Όταν λες τα ποιοτικά τύπου, θες να μας αναφέρεις κάποιους παραδείγματα που καλύτερα. Ο Λομπάριο, Καλογιάννη, όλα αυτά που έχουν πει. Θα βάλω και τον Κοντολάζο μέσα, γιατί έχει πει και ο Κοντολάζος πάρα mm-hmm. πολύ ωραία τραγούδια mm-hmm. που έμειναν. Και έχουν αφήσει ιστορία, θες να πεις. Φοβερές ερμηνείες, καταπληκτικές. Mm-hmm. Καταπληκτικές. Όπως μου άρεσε και. Έφυγε από τη ζωή η Νάντια Κωνσταντοπούλου. Mm-hmm. Ήταν ένα ειδόνι. Ένα ειδόνι. Τέλος πάντων. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία μέχρι εδώ τώρα. Σπύρο μου, εμείς καλέσαμε σήμερα σε ένα διαδικτυακό ιντερνετικό κανάλι που αποκαλείται Web TV. Χαίρομαι που τα λέμε μαζί. Web TV channel, bbox.gr. Θέλω να μου πεις λίγο τη σχέση σου με το ίντερνετ γενικά, τα social media, γενικότερα αν είναι ένα κομμάτι που σε ενδιαφέρει, αν συνομιλείς, αν σε έχει βοηθήσει στο να προβάλλεις καλύτερα και τη δουλειά σου γενικότερα. Κοίταξε, θέλω να πεις τη σχέση σου λίγο με το social media. Μία σχέση για όλους τους ανθρώπους αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και μπράβο και συγχαρητήρια στους ανθρώπους που το έβγαλαν. Δεν ξέρω ποιος το έκανε, να του δώσουμε συγχαρητήρια. Ποιος το δημιούργησε, ποιος το εφήβρε. Αξίζουν πάρα πολλά. Και είδα σε κάποιο μαγαζί, αν και το ήξερα, χωρίς να το δω, mm-hmm. Αυτό το κομπιούτερ λέει και δεν θα είστε ποτέ πια μόνος. Mm-hmm. Κοίταξε τώρα, η σχέση των ανθρώπων με αυτά δεν συγκρίνεται. Αλλά όταν θες να παρουσιάσεις κάτι, ένα γεια σε ένα φίλο, σε μια φίλη, τι κάνεις, mm-hmm. πού είσαι, είναι μεγάλη ανάγκη. Είναι μεγάλη ανάγκη και μπράβο τους. Mm-hmm. Εσύ τι σχέση σου θέλω να μου πεις? Ναι, και εγώ εκεί. Μου το πας αλλού. Όχι, δεν αλλού. Σε ρωτάω straight, δηλαδή τα τέτοια. Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δέχεσαι σχόλια, ας πούμε, συνομιλίες? Δεν κάθομαι πολλή ώρα, mm-hmm. γιατί πιάνει και το κεφάλι μου. Δεν γίνεται, mm-hmm. αν και είναι ξεμιάλισμα. Είσαι άνθρωπος δηλαδή που θα παρακολουθήσει καθημερινά τις ειδήσεις, ιντερνετικά μέσα στο site, ειδήσεις, τα γεγονότα γενικότερα. Τις παρακολουθώ, αν και δεν μπορώ πάντα, mm-hmm. τις βλέπω. Επιδιώκω να τις βλέπω. Mm-hmm. Γιατί τα νέα με ενδιαφέρουν. Όπως όλους τους ανθρώπους. Φυσικά, φυσικά, μάλιστα. Τι είναι? Ωραία. Μπούν τώρα, οι Τούρκοι στην αυλή μας, δεν κατάλαβα. Να πούμε ότι η σημερινή σου παρουσία εδώ πέρα και να τον ευχαριστήσουμε έτσι και δημόσια. Βέβαια, ναι. Οφείλεται στον κύριο, φίλο μας, πολύ καλό μας φίλο. Τον κύριο Θεόδωρο Γιωβάνη. Και δικηγόρο, τον κύριο Θεόδωρο Γιωβάνη. Ο οποίος μας έφερε σε επαφή. Ναι. Καταπληκτικός άνθρωπος, ένας gentleman. Mm-hmm. Συγχαρητήρια κύριε Θόδωρο, να είστε πάντα καλά. Ναι. Ο οποίος λείπει σε ταξίδι επαγγελματικό. Και να τα πούμε και με εσάς τους φίλους μας. Γιατί? Θα ήταν εδώ, αλλά λείπει σε ένα ταξίδι επαγγελματικό στην Αθήνα και. Θα το αφιερώσουμε τραγουδάκι σε λίγο. Βεβαίως, βεβαίως. Τι θα το αφιερώσουμε τον κύριο Γιωβάνη? Ό,τι εσύ θεωρείς ότι είναι κατάλληλο. Θα το βρω εγώ ποιο ταιριάζει. Μάλιστα. Τώρα, Σπύρο μου, θέλω να μου πει το εξής λίγο. Θέλω να μου πει η καθημερινότητά σου. Τι συμπεριλαμβάνει η καθημερινότητά σου, πώς την περνάς την καθημερινότητά σου? Όπως όλος ο κόσμος. Mm-hmm. Τίποτα το ιδιαίτερο. Mm-hmm. Μ' αρέσει η απλή ζωή. Mm-hmm.
Τα φίλους πολλά, έχεις. Τα πολλά, πολλά φούμαρα δεν τα μπορώ. Mm-hmm. Όχι, ναι, θέλω και... να μου πεις να γελάω, δεν μπορώ έτσι όπως μιλάω. Είσαι μια ευχαριτωμένη κοπέλα, χαίρομαι που τα λέμε μαζί. Ευχαριστώ για πολύ. Σου μιλάω, να είσαι καλά. Και θέλω να ξανάρθω να πούμε κι άλλα πάρα πολλά. Φυσικά θα ξανάρθεις, όποτε θέλεις. Έχεις το βήμα εδώ πέρα να τα λέμε όποτε θέλεις. Λοιπόν, θέλω να μου πεις όμως το εξής. Θέλω γενικότερα, είσαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, που κάνει μπαμ, όπως το είπαμε, και είναι, είσαι μια φυσιογνωμία. Και εσύ κάνεις μπαμ μπουμ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είσαι μια φυσιογνωμία που δεν περνάει παρατήρητη. Καλλιτεχνική μεν. Και, αλλά και μια φυσιογνωμία ιδιαίτερη. Το στυλ σου γενικότερα, κοίταξε να δεις. Η φωνή μου κάνει ανέσει στον άλλον. Όχι, δεν είναι μόνο η φωνή σου, γιατί δεν είναι το στυλ σου. Το... το τρόπο ντυσίματό σου. Δεν το πρόσεξα και πολύ. Ναι. Έβαλε κάτι αυτό και ναι. Να, αλλά όταν είναι να προσέξω. Θα προσέξω, πρόσεξε. Mm-hmm. Όταν είναι όμως. Όταν είναι να προσέξει τους άλλους ή να προσέξει τον εαυτό σου. Λόγω τη περιστάσει. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πει λοιπόν, εσένα το τι σε κάνει ιδιαίτερο. Πιστεύεις ότι σε κάνει ιδιαίτερο? Τίποτα, είναι απλά από μόνα τους αυτά τα πράγματα. Είναι σου βγαίνει έτσι, έμφυτα. Αν δεν είναι έμφυτο και να προσποιηθείς, και πάλι δεν σου βγαίνει. Όταν δεν είναι κάτι αληθινό, θα φανεί. Σωστά. Όταν είναι κάτι προσποιητό, θα το πρωί φαίνεται η καλημέρα. Είσαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, που είσαι και χαριτωμένος άνθρωπος. Έχεις βρει το κουμπί της ζωής, να το πω έτσι, και προσπαθείς να το φτιάξει. Μερικές φορές είμαι. Αλλά είναι και μερικές φορές που η μέρα μου είναι τραγωδία. Mm-hmm. Όπως που χθες κάτι έγινε, ήμουνα έτοιμος να γράψω στο Facebook. Mm-hmm. Συγγνώμη, η μέρα μου μαύρισε. Mm-hmm. Δεν το έγραψα όμως, mm-hmm. γιατί κάτι έγινε μετά και το μετάνιωσα. Το σβήσα. Εντάξει, γενικό, μιλάμε εμείς το μεγαλύτερο ποσοστό. Είναι απρόβλεπτη, σωστά. Γενικά. Καλά, στη ζωή υπάρχουν και τα καλά και τα άσχημα κάποιες φορές. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι με την τρελή χαρά, αλλά εσύ είσαι κατά βάση ένας εύθυμος άνθρωπος. Χαριτωμένος, εύθυμος δηλαδή. Αυτό που δείχνει, ναι. Με το που σε βλέπει ο άλλος, δηλαδή το δημιουργείς, έχεις θετική ενέργεια, να το πω καλύτερα, κατάλαβες. Την έχω τη θετική, mm-hmm. ναι. Θέλω να την έχω και να την μεταδίδω. Γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Mm-hmm. Ο Μητροπάνος λέει ένα τραγούδι, μια φορά λέει «Συμπτώσεις που σε κάνουν το παρόν να ακυρώσεις». Σωστό. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις λίγο. Αλλά μην πέσει καμιά παγίδα, πρόσεξε. Αν γενικότερα έχεις φίλους. Φίλους και μιλάμε για φίλους, ανθρώπους καρδιακούς που μπορεί να σε στηρίζουν, ανθρώπους. Και βέβαια, όπως όλοι μας έχουμε δύο ανθρώπους που πιστεύουμε. Που όχι πιστεύουμε, είμαστε σίγουροι πια. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ότι είναι μπαμ. Αυτή είναι για μας. Καταλαβαίνεις. Εσύ το ίδιο, δεν έχει κάνει. Εγώ κοίταξε να δεις, έχω πάρα πολλούς γνωστούς φίλους με την έννοια της φιλίας. Ναι, πολύ λίγους. Πολύ λίγους. Ναι. Ναι, εντάξει. Αλλά γνωστούς πάρα πολλούς. Έτσι, γνωστούς λόγω και της εκπομπής, λόγω γενικότερα. Γενικότερο. Ο κύκλος μου απαρτίζει από πολλούς ανθρώπους. Αλλά το θέμα είναι ότι φίλοι, δηλαδή να είσαι κολλητή, ας πούμε, με κάποιους ανθρώπους και να τους εμπιστεύεσαι. Ελάχιστοι. Ναι, πολύ ελάχιστοι. Θέλω να πεις το εξής. Αλλά ο άνθρωπος έχει ανάγκη γενικά από φίλους. Τελείως. Δεν το συζητώ αυτό. Απαραίτητα. Αλλά κοίταξε να δεις. Ζούμε σε μια εποχή, ας πούμε, που γενικότερα η φιλία έχει εκλείψει. Δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ. Έχουν σήμερα... γίνει εποχές έτσι που είναι, όπως έλεγε και ο Νταλάρας, έχουν γίνει οι σχέσεις των ανθρώπων πολύ δύσκολες και απρόσιτες. Δηλαδή, οι άνθρωποι πλέον. Κάπως να έχουν αποστασιοποιηθεί. Κάτι έχει γίνει, ναι. Δεν είναι τόσο κοντά με τους ανθρώπους, δεν αγαπάνε πολύ. Ενωμένοι όλοι μαζί για να σκίσουμε. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Mm-hmm. Τελείωσε. Έτσι, σωστό. Όπως λέει μια παλιά ηθοποιός, εμείς τότε λέει πηγαίναμε μπουλούκια-μπουλούκια. Mm-hmm. Αυτά ήταν. Παλιότερα εκεί, ήταν αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Ένας κούκος δεν θα φέρει ποτέ την άνοιξη. Τελείωσε. Παλιότερα ήταν διαφορετικός ο κόσμος. Δηλαδή υπήρχαν γειτονιές, υπήρχαν άνθρωποι πιο ζεστοί. Εμπιστευόσουνα. Ήταν διαφορετική. Η σχέση των ανθρώπων. Μην το κάνει ένα έργο έτσι διαχρονικό από εκείνο, ξέρεις, που κάνανε τις καντάδες και λέω «Κοίτα τι εποχές, κοίτα τι ωραία, κοίτα τι ρομαντισμό, κοίτα πώς ήταν, κοίτα τι ωραίο πράγμα, πού είναι αυτό». Μιας και αναφέρθηκε σε ρομαντισμό, αυτό. Θέλω να μου πεις «Είσαι ρομαντικός άνθρωπος». Δεν φαίνεται. Δεν ξέρω, θέλω να μου πεις. Φέρεσαι μια σαν ιδιαίτερη προσωπικότητα. Πολλά. Αλλά όσον αφορά την ψυχή σου μέσα. Θα σε κάνω εγώ που θα μου πεις πολλές απαντήσεις. Όχι, εγώ θέλω να μου πεις «Είσαι ρομαντικός άνθρωπος». Όταν πρέπει είμαι. Mm-hmm. Όταν πρέπει είμαι. Βέβαια. Η σκληρό δεν είμαι και σκληρός. Mm-hmm. Σκληρός. Εντάξει. Θα γίνει εκείνο που πρέπει. Mm-hmm. Τη στιγμή που πρέπει. Αυτό θέλω να σου πω. Όταν ας πούμε κάποιος άνθρωπος σε πληγώνει, συγχωρείς εύκολα τους ανθρώπους. Ναι, αυτό είναι άτιμο πράγμα. Σε πληγώνει δηλαδή και σε πληγώνει βαθιά. Είσαι άνθρωπος που το κρατάς μέσα σου, δηλαδή...
Πολλές φορές έχω πληγωθεί βαθιά. Mm-hmm. Όλοι μας έχουμε πληγωθεί βαθιά. Βέβαια. Απλά σε ρωτάω αν είσαι άνθρωπος που το κρατάς ή αν είσαι άνθρωπος που κρύγνεις εκείνη τη στιγμή και μετά σου περνάς. Μετά από τη στενοχώρια ένα βράδυ είχα πέσει κάτω. Mm-hmm. Αλλά όχι, πήρα το μπουζούκι και λέω δεν θα σου περάσει. Mm-hmm. Βγήκε και τραγούδισα. Τελείωσε. Δεν θα σου περάσει. Γιατί σε βλέπω ότι έχεις φοβερό άδικο και δεν ξέρεις τι κάνεις αυτή τη στιγμή mm-hmm. και λυπάμαι για λογαριασμό σου. Μάλιστα. Κατάλαβες. Είμαι και ψυχολόγος λίγο. Καλά κάνει. Καλό. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Τώρα, θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση και μετά θα προχωρήσουμε σε τραγούδια πολλά. Μιας και είναι το στοιχείο σου και ξέρω ότι δεν θες να ερωτήσεις. Να τραγουδήσουμε μαζί. Θες πιο πολύ να τραγουδάς και όχι να σε ρωτούν. Λοιπόν, το τελευταίο, για να προχωρήσουμε και στο τραγουδιστικό κομμάτι, θέλω να μου πεις λίγο πώς βλέπεις, Σπύρο μου, τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα. Θέλω να μου τοποθετηθεί όσον αφορά τα πολιτικά δεδομένα. Και γενικότερα τα δρόμενα τα πολιτικά. Και πώς βλέπεις, δεύτερο ερώτημα, τη νυχτερινή ζωή, γενικότερα με όλη αυτή την κρίση που επικρατεί, γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά και στην Πάτρα ειδικότερα. Πώς βλέπεις τη νυχτερινή ζωή στην Πάτρα, τη διασκέδαση, αλλά θέλω να τοποθετηθείς λίγο και στα πολιτικά θέματα. Πώς βλέπεις, και αν εσύ, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι από εμάς, Έλληνες κατά βάση, και κατά δεύτερη φάση, ας πούμε, εδώ οι πατρινοί. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα, έτσι. Προβλήματα ανεργίας εννοώ. Νέα παιδιά, ας πούμε, σπουδάζουν και δεν μπορούν να απορροφηθούν σε κάποιους χώρους εργασίας. Και ούτω καθεξής. Θέλω λίγο να μου τοποθετηθείς όσον αφορά σε πάω στον χώρο της Πάτρας. Πάρα πολλά παιδιά από την Ελλάδα, πάρα πολλά παιδιά. Πολύ κρίμα είναι αυτό. Εσύ, δεν αν το πιστεύω αυτό που έχει γίνει. Απίστευτο, κι όμως έγινε ένα τέτοιο πράγμα. Ποιος το περίμενε, κανένας. Κι όμως, να τα. Μπροστά μας όλα. Τι να πω για τα πολιτικά. Θέλω να μου πεις, είσαι άνθρωπος που κομματοποιείσαι κάπως, που πιστεύεις κάπου. Δεν θέλω να μου πεις, συγκεκριμένα. Γενικότερα θέλω να μου τοποθετηθείς. Κάτι πιστεύω. Πιστεύεις ότι εντάξει, οι περισσότεροι οι πολιτικοί μας έχουν δείξει τα δείγματα αυτών, δηλαδή των προσώπων. Και κάπου πρέπει να είσαι. Έτσι, κάπου πρέπει να είσαι πολιτικά. Δεν το συζητώ. Κάπου πρέπει να είσαι. Ο σημερινός μας πρωθυπουργός, πώς τον βλέπεις? Γενικότερα, μιλάμε πώς τον βλέπεις με τις πράξεις του, εννοώ, έτσι. Τι να σου πω, δεν βλέπω κάτι, μία σιγουριά. Άλλα τώρα, άλλα μετά, τι να πω. Δύσκολα, πολύ τα πράγματα. Είναι δύσκολα. Πάρα πολύ. Ελπίζω να βρεθεί μία λύση για όλους. Ελπίζω. Και να πάμε προς το καλύτερο, ας πούμε, γιατί τώρα πηγαίνουμε προς το χειρότερο. Βέβαια, ναι, έτσι. Μάλιστα, στον αυτό. Τώρα, όσον αφορά, Σπύρο μου, τη νυχτερινή ζωή λίγο γενικότερα, μιας και είσαι άνθρωπος που ασχολείσαι στο χώρο αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο πώς βλέπεις τον καλλιτεχνικό χώρο και δει και πόσο μάλλον δηλαδή στην Πάτρα, που είναι μια πόλη στην οποία ζούμε, επιβιώνουμε κτλ. Έχω πάψει να κυκλοφορώ λίγο τις νύχτες, γιατί κάπου κουράστηκα, κάπου τόνα, κάπου τ' άλλο. Αλλά έχω μια άποψη. Νομίζω πως Παρασκευή Σάββατο γίνεται παιχνίδι. Εντάξει, όταν φέρνουν μια φίρμα από Αθήνα, πάλι γίνεται παιχνίδι. Δεν βγαίνεις καθόλου γενικά, δηλαδή, σε νυχτερινούς χώρους, δηλαδή τύπου μπουζούκια, κλαμπς και ούτω καθεξής? Πρώτα έμπαινα συχνά, τώρα όχι τόσο. Πιστεύω πως κάποια στιγμή θα ξαναρχίσω να βγαίνω, γιατί δεν γίνεται. Βέβαια. Δεν είμαι πολύ του μέσα, όταν με πνίγει κάτι εγώ πετάγομαι, δηλαδή ήμουν σε ένα ταξί ένα βράδυ. Ακούω το τραγούδι του Κωστή Χρήστου «Χωρίς την αγάπη σου», του λέω «Μη με πας πίσω, γύρισε να με αφήσεις πάλι εκεί που ήμουν». Μην με πας σπίτι, δεν θα κλειστώ. Μάλιστα. Και είσαι η αιτία που έβλεσε αυτό το τραγούδι. Ναι. Εσύ φταίς. Λοιπόν, ξαναγύρνα. Μάλιστα. Έτσι σου βγήκε και έτσι έκανες. Μάλιστα. Λοιπόν. Αληθινό. Αληθινότατο. Αληθινότατο. Όπως είσαι και εσύ αληθινός άνθρωπος. Ευθύς άνθρωπος. Και εσύ δηλαδή είσαι πολύ αληθινή και μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι μία αλήθεια. Και είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο να είσαι αληθινός. Έτσι. Είναι σημαντικό γιατί πολλοί προσποιούνται. Το ψέμα δεν οδηγεί πουθενά. Θα βγει σε κάποιο δρόμο. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που για λόγους προσωπικούς και για λόγους προσωπικούς, για λόγους επαγγελματικούς, πρέπει να προσποιούνται. Θεωρούν αυτοί ότι πρέπει να προσποιούνται. Γιατί καμιά φορά και το να είσαι πολύ πολύ αληθινός, μια και το έπιες τώρα αυτό, όταν είσαι και πολύ πολύ αληθινός, μπορεί να είσαι και παρεξηγήσιμος από κάποιους ανθρώπους. Παιδιά, η ζωή είναι ό,τι προλάβουμε. Σωστό. Είναι πολύ μικρή. Μπαίνουμε να πούμε κείμενο σε αυτή τη ζωή. Έτσι. Κάντε ό,τι μπορείτε, ζήστε όπως μπορείτε. Έτσι. Σταματήστε τα πρέπει. Ακριβώς. Λοιπόν. Το έχω ακούσει αυτό από κάποιο άτομο που έχει πολύ πείρα στη ζωή και το λέω κι εγώ. Και καλά κάνει. Και είναι πολύ σωστό. Επήρα τη γνώμη
μια νου ανθρώπου που είναι, έχει πολύ πείρα στη ζωή. Δεν πήρε από ένα ανώριμο άτομο, συγγνώμη. Mm-hmm. Πήρε από ένα έμπειρο άτομο τη γνώμη λοιπόν, του. Λοιπόν, πολύ σωστά. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, τώρα να πιάσουμε λίγο την κιθάρα, Σπύρο, να ξεκινήσουμε με κάποια τραγούδια που θέλεις εσύ να μας ερμηνεύσεις εδώ, να μας τραγουδήσεις. Λίγο σου ξέ. Λίγο σου ξέ. Λοιπόν, θέλω να μας πεις πριν ξεκινήσεις, με ποιο κομμάτι θα ξεκινήσεις και τι θέλω να μου πεις για το κάθε κομμάτι που θα τραγουδάς. Θέλω να μου πεις λίγο εσύ πώς νιώθεις όταν τραγουδάς και γενικότερα ερμηνεύω τα συναισθήματά σου. Τα συναισθήματά μου τώρα δεν βγαίνουν από εδώ. Δεν καταλαβαίνεις ότι κάτι βγαίνει, κάτι ετοιμάζω. Για μεριά ξεκινήσεις. Κάπου πάει να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Δεν ρωτάω ποτέ τι θα πω, αλλά τώρα μου δίνεις εσύ την μπάσα να ρωτήσω τι θα ήθελες να πούμε, τι σου βγαίνει κάτι. Εσύ αγαπάς τον Πάριο, ε? Θέλω να μου πεις ένα κομμάτι από τον Πάριο, του Γιάννη Πάριο. Όταν φύγω πια, τα γόνια θα νιώσει, τότε θα το δει. Θα έρθουνε στιγμές, δάκρυα γεμάτε, μόλις όταν κλαις, σβήσα να θα λες. Τη ζωή συστεράτε, τότε θα το θα κλείσω τα μάτια, ένα τρεγούδι του Ακυπάνε, θα πλώσεις τα χέρια. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Θα κλείσω τα μάτια κι όπου με βγάλει. Ένα γλυκό ποτπουρί λοιπόν. Την αγαπούσα, την αγαπούσες. Το παραδέχομαι. Ήταν το δεύτερο εγώ. Μα τώρα πια δεν την ανέχομαι. Ούτε σα σκέψη στο μυαλό. Ναι, την αγαπούσα. Παραδέχομαι. Ήταν το δεύτερο. Εγώ σου. Ο εγωισμός σου. Μα τώρα πια δεν την ανέχομαι. Ούτε σα σκέψη. Μου αρέσει πάρα πολύ Μανώλης και της Μεριλίντα. Δράματα μου στέλνεις και φωτογραφίες. Φωτογραφίες για παρηγοριά. Μα εγώ σε σένα αγάπη σου γυρεύω. Αν δεν σου φέρω τον τέφι, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Στην επόμενη. Για παρηγοριά. Δεν γιατρεύεται ο πόνος της καρδιάς στα κλάματα. Δεν γιατρεύεται ο πόνος της καρδιάς στα κλάματα. Με φωτογραφίες κλάματα, δεν καθορίζεται ο πόνος της καρδιάς στα κλάματα, με φωτογραφίες και με κλάματα. Πάμε! Άλλη μία! Δεν καθορίζεται ο πόνος της καρδιάς στα κλάματα, φωτογραφίες, πόζες, θρυλικές και με κλάματα. Hey! Δεν γιατρεύεται ο πόνος της καρδιάς στα κλάματα. Με φωτογραφίες, τη σέλφι και με γράμματα. Μου αγάπες, όνειρά που σβήσατε.
καρδιά μ' αφήσατε. Αγάπες, δάκρυα, που σβήσατε όνειρα. Για δύο μάτια, για δύο χίλια, κάποτε ξενύχτησα. Κάποτε ξενύχτησα. Κάποτε ξενύχτησα. Όχι, ακόμα δεν τελειώνουμε. Παρακαλώ, αρχίστε να παίζει. Δεν τελειώνω ακόμα. Σιώτη Μάτο! Ναι, λοιπόν. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ, γιατί ξέρω ότι χειροκροτάτε κι εσείς. Θέλω να μου πεις τώρα, Τζίνι Βάνου έχεις κάτι από Τζίνι Βάνου? Μπορείς να μου τραγουδήσεις για Τζίνι Βάνου? Σου άρεσε. Σε βλέπω στο ποτήρι μου, το ξέρεις? Αυτό θέλω να μου πεις. Μπορείς δύσκολα. Έλα, παιδί μου, όσο μπορείς. Τζένι Βάνου ήταν καταπληκτική. Εμένα μου άρεσε από τις παλιές, ας πούμε, Μαρινέλα και Τζένι Βάνου πολύ. Special. Σε βλέπω στο ποτήρι μου. Και πίνοντας, σε πίνω. Τελειώσει το πιωτό. Δεν ξέρω τι θα γίνω. Θα σας αφήσω πρώτα φωνή. Ότι θα φέρεις. Πίνω από τις 9 το βράδυ. Έφτασε 3:30. Κυραδιά με έχει πάρει. Κι σου θυμίζει. Σε βλέπω στο ποτήρι μου και πίνοντας σε πίνω. Κι όταν τελειώσει δεν ξέρω τι θα γίνω. Σαν να κουρδιστώ ρολόι που δεν παίρνει κόλλημα. Το μυαλό μου έχει φύγει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και κάποιο άλλο? Θέλω να αφιερώσουμε και στον κύριο Γιωβάνη, έτσι. Τι θα το αφιερώσουμε τον κύριο Θόδωρο? Δεν θα πω τις συνευχές. Αν και πάει από εδώ γιατί είναι ματζόρε. Καλώς ήσαλα, πιο μετά αυτό. Α, το θέλεις, άστο. Το θέλει ο Άγγελος. Για τον Άγγελο special. Μήπως θα δούμε καμιά στροφή τίποτα. Συνευχές. Άσε, με την Άγγελο θα φέρουμε για πιάτα. Συνευχές. Όταν δεν σε βλέπω, έχω αγγελές. Εγώ να δεις τι έχω. Τι πιωτό με έχεις γεράσει και το κέφι, έλα, και το κέφι έχω χάσει. Συνέχεια πάρα πολλές, πάρα πολλές. Όσες πολλές. Μην το συζητάς πως εσύ. Δεν βγάζεις άκρη. Όταν σε βλέπω,
Για παιδιά να συμπληρώσουμε εδώ ότι το τραγούδι σε Ελίτσα Διαμάντη σε ηλικία 16 ετών. Μάλιστα. Στη σύνθεση του Γιώργου Μιτσάκη. Ενδιαφέρον. Τα νεύρα μου έχεις πάσει. Πάμε! Συνευχές πάρα πολλές, μην τις το λες. Συνευχές. Όχι, πες τη στο μη. Όταν δεν σε βλέπει έχει αγκεφιέ. Για λόγος πότε, ευχαριστώ. Μπράβο. Ήταν και τον Άγγελο special, ναι. Αυτό ήταν και τον Άγγελο, για τον κύριο Γιωβάνη τώρα. Γιωβάνη, ναι. Μάλλον κάτι λίγο πιο βαρύ, έτσι, πιο συναισθηματικό. Ξέρω τι του αρέσει. Αφού ξέρεις. Αγάπες γνώρισες πολλές. Λοιπόν, στον πόνο του έρωτα δειλές. Λοιπόν, λοιπόν απόψε. Αύριο μπορεί άλλου να πας. Ξέρεις, ξέρω. Δεν είναι ώρα για τριάντα φύλλα. Εδώ μας πνίγουν οι δεσμοί. Δεν είναι ώρα για τριάντα φύλλα. Σκηνές και εγωισμοί. Τα άφυλα, αν θέλεις σβήσε και το φως. Δεν είναι ώρα για τριάντα φύλλα, μας γέλασω και εγώ. Έχει κι άλλο το πόλο. Ναι, αλλά ο κόσμος ξέχασε πολλά. Καλά. Λοιπόν απόψε, αφού το θες, εγώ μπορώ να γίνω χθες. Ξέρεις, και φυσικά το ξέρω. Πάμε, δεν είναι ώρα. Δεν είναι ώρα για τριάντα φύλλα. Τι χρώμα το προτιμάς? Κίτρινα, κόκκινα, ροζ, πορτοκαλί. Α, θέλεις σβήσε και το φως. Δεν είναι ώρα για τριάντα φύλλα. Μας γελάσω καιρό. Ευχαριστιόμαστε. Τριάντα φύλλα σε άλλους. Μπράβο, Σπύρο μου. Μπράβο. Ωραία. Πολύ καλός ήσουνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τραγουδάς έτσι με συνέστημα. Εγώ δεν σε είχα προσέξει, ας πούμε. Αφού σου το είπα. Μάλιστα. Να το ξεκινήσουμε, θα καταλάβεις. Δεν λέω πολλά. Θα καταλάβεις μόλις ξεκινήσει το τάνι. Και τάν, μου πας όλα αυτά τα παλιά τα τραγουδιά, ας πούμε. Εκεί εσύ είσαι που φαίνεται. Πηγαίνω το τι βγαίνει. Ότι... Πάει μόνο του. Πάει μόνο του. Ναι. Εσένα νομίζω ναι, σου βγαίνουν είναι... αυτά τα κομμάτια. Τα πιο ρομαντικά. Πώς είναι ο στυλίστας που φτιάχνει ένα ωραίο ρούχο και λέει όχι, έτσι θα το κόψεις. Δεν πάει από εκεί. Θα χαλάσει το σύνολο. Τι θα γίνει τώρα? Λοιπόν, το κουστούμι θα κοπεί εκεί. Επειδή σε λίγο θα κλείσουμε, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα ήσουν εδώ καλεσμένος. Χάρηκα πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ όλα να σου πάνε καλά, δηλαδή κατευθείαν όλα τα επαγγελματικά σου σχέδια κτλ. Και, και θέλω ένα τελευταίο να μας πεις πριν κλείσουμε, Σπύρο μου, πού θα κάποιος... μπορεί να σε απολαμβάνει ο κόσμος. Δεν είμαι κάπου τώρα. Ενδέχεται να είσαι κάπου. Πάρτι πριβέ προς το παρόν και βλέπουμε. Πάρτι πριβέ. Αν κάποιος ενδιαφέρεται από τη σημερινή μας εκπομπή, συγγνώμη, να σε καλέσει κάπου. Δέχεσαι προτάσεις σπίτια, σε κάποια μαγαζιά για πριβέ, όπως και βέβαια, σε δεν πηγαίνω να τραγουδάμε όλοι μαζί όμως, να γίνεται παιχνίδι. Καλό έτσι, ξέρεις. Οπότε να πούμε ότι αν είναι και κάποιο πάρτι πριβέ ή οτιδήποτε, μια γιορτή ή οτιδήποτε, μπορείτε να το βρείτε στον κύριο Σπύρο Γρίβα στο Facebook το δικό του, στο Messenger του στέλνετε. Την πρόταση και τη δέχεται την επαγγελματική και σας μιλάει για λοιπόν. Να τραγουδάμε όλοι μαζί, γιατί λέει κάποιος, τι θα ήταν η ζωή μας χωρίς μουσική. Απλά, θα ήταν λάθος. Μάλιστα.
Μάλιστα, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Που ήσουν εδώ. Merci beaucoup, grazie. Ευχαριστούμε και εσένα για τη σημερινή σου παρουσία. Εγώ θέλω να πω, φίλες και φίλοι, ότι τέλειωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Εμείς προς το τέλος της εκπομπής μας, πάντα μετά, αναρτούμε όλες τις εκπομπές μας, φίλες και φίλοι, στο YouTube. Αλλά βέβαια και στο bbox.gr μπορείτε να μας παρακολουθείτε και από εκεί. Και φυσικά μέσα από τις σελίδες μας, στα social media, Νικολέτα Live, Νικολέτα Νασοπούλου και bbox. Και τη σελίδα του B-Box. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ ένα όμορφο βράδυ. Σπύρο, μας έφερες, έτσι μας έκανε σήμερα να ταξιδέψουμε έτσι τραγουδιστικά και καλλιτεχνικά. Και εμένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ εγώ γι' αυτό. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και θα κάνουμε και κάτι άλλο. Βεβαίως θα το κάνουμε. Εγώ να ευχηθώ ένα όμορφο βράδυ, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε πολύ το σημερινό μας καλεσμένο για άλλη μια φορά. Εύχομαι να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ και εμείς τα λέμε την επόμενη φορά. Καληνύχτα σε όλους σας. Γεια σας.